σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας και να πάρω το πρώτο δικό σας σχόλιο. Όλοι ακούμε τώρα, έρχονται αυξήσεις στα ταξί, έχουμε τους λογαριασμούς που καίνε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα με το Fuel Pass και εν πάση περιπτώσει πόσο θα παραταθεί και τι θα είναι παραπάνω και ποιους θα αφορά. Εν πάση περιπτώσει δύσκολα τα πράγματα, αυτό είναι το μόνο βέβαια, δεν τα αρνείται κανείς και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Πώς τα βλέπετε κι εσείς? Ότι αυτά τα μέτρα που εξαγγέλει η κυβέρνηση είναι μέτρα κοροϊδία, σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όχι μόνο τον πληθωρισμό αλλά την ακρίβεια που κάθε μέρα αυξάνεται με νέα κύματα ακρίβειας. Οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν πολύ χαμηλοί. Συνεπώς, ό,τι ανακοινώνονται όχι μόνο δεν καλύπτει τη ζημιά, αλλά συνεχίζεται, διευρύνεται η φτώχεια και σε βάθος και σε έκταση. Φτάνει πια. Ο κόσμος θα ξεσηκωθεί. Δεν αντέχει άλλο. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να αναγγέλλονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας κλπ. Όμως, νέα γενιά χρεών δημιουργείται. Γιατί κόκκινα δάνεια είχαμε την περίοδο των μνημονίων, συνεχίζονται με τη φτώχεια, την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος που είναι στα ύψη. Και που ο πόλεμος το ενέτεινε ακόμα πιο πολύ. Και αυτή τη στιγμή ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αλλά και συνεχίζουν αυτό το απαράδεκτο πρόγραμμα της μεταβατικότητας για να υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πανάκριβες, χωρίς να χρησιμοποιούμε εγχώριες πηγές. Συνεπώς, καμία εμπιστοσύνη σε αυταπάτες και μέτρα κοροϊδίας. Κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέες δυσκολίες, με νέους φόβους, με ανασφάλεια στην κυριολεξία για το μέλλον. Συνεπώς μπαίνει ένα δίλημα. Ή θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία που είναι προδιαγραμμένη και φέρνει μόνο χειρότερα για το λαό, ή θα τολμήσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική, εμπιστευόμενοι το κουκουέ, την πείρα του σε αγώνες και την εμπιστοσύνη ότι πάντα αγωνίζεται για τον εργαζόμενο λαό. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Είστε δυσαρεστημένοι, είστε ανήσυχοι. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε αυτές τις διεκδικήσεις στη συνέχεια για κάτι καλύτερο? Τώρα θα δούμε βέβαια ποιο περιθώριο υπάρχει δημοσιονομικά. Έχετε όμως και πολλές αντιρρήσεις για το πώς προσεγγίζει η κυβέρνηση το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Εκεί τώρα τι βλέπετε να πηγαίνει λάθος? Δεν έχουν γίνει κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος των πολιτών? Είμαστε στην ίδια κακή κατάσταση που βρισκόμασταν στο παρελθόν? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβγαλε και μία έκδοση για το θέμα του κορονοϊού, επιστημονική έκδοση, μάλιστα, που συμμετείχαν και καθηγητές Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής και βεβαίως γιατροί. Τι αναδεικνύεται, ότι ο κορονοϊός και η πανδημία ανέδειξε το πόσα σοβαρά είναι τα ζητήματα στο θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας και ότι τα μέτρα που παίρνονται είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε περικοπές στον τομέα της υγείας, έχουμε το νέο ΕΣΥ που συρρυκνώνονται κλινικές, έχουμε μείωση προσωπικού, συνεπώς ενισχύεται η ιδιωτική υγεία. Βέβαια, εδώ επιτρέψαμε για τον αντίλογο, τον οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή από την άλλη πλευρά, ότι επειδή είχαμε και την κυρία Ράπτη χθες εδώ, ότι έρχονται προσλήψεις καταρχάς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ότι αυτή η αναδιαμόρφωση του χάρτη νοσοκομείων και κλινικών είναι προς την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, με σύμπραξη σε κάθε περίπτωση ιδιωτικού τομέα, αλλά με ενίσχυση του ΕΣΥ. Εσείς δεν τα βλέπετε όλα αυτά? Το αντίθετο, έχουμε το νέο ΕΣΥ που σημαίνει περαιτέρω ιδιωτικοποίηση. Κυρία Μπάρμπα, πριν από την πανδημία, με στοιχεία επίσημα, όχι δικά μας, δεν μπορούμε να μετρήσουμε εμείς,
Λείπουν τουλάχιστον 30.000 νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως και σε υποδομές. Βλέπετε ότι και στην περίοδο του COVID στέλνανε και έχουν συμφωνίες με ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πληρώνει ο ασφαλιστικός τομέας πανάκριβα, στην κυριολεξία. Όχι μόνο δεν καλυφθήκανε, αλλά και τα μέτρα προστασίας γίνανε λάστιχο. Δηλαδή, μπροστά στην τουριστική περίοδο και την τουριστική βιομηχανία που την έχουν ανακηρύξει την πρώτη δύναμη στην οικονομία, ναι, τι έχουμε, ότι δεν εφαρμόζονται μέτρα προστασίας. Εγώ θα σας πω εχθές ένα περιστατικό. Πήγα στο ιατρείο της Βουλής. Mm-hmm. Και δεν είχα τη μάσκα, γιατί και εκεί όποιος θέλει τη χρησιμοποιεί. Τι μου είπαν οι γιατροί, φόρα τη μάσκα. Γιατί και μέσα στη Βουλή έχουμε πολλά περιστατικά. Τι λέτε, ότι δηλαδή είναι λάθος χειρισμός αυτός ο οποίος γίνεται τώρα, αυτή η ανέρεση, βεβαίως, ας πούμε, η αναστολή των μέτρων. Βεβαίως, στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, στους χώρους, εξαιτίας... Καλά, σε κάποια σημεία παραμένει η σύσταση της μάσκας ούτως ή άλλως και σε κάποια παραμένει και η υποχρεωτική, δεν αρκεί, λέτε. Μας προετοίμασε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θερινό κύμα πανδημίας έρχεται. Εντάξει, αλλά αυτό τι είναι, ατομική ευθύνη? Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το επίσημο κράτος? Αντί να πάρει μέτρα προστασίας, πάλι τα φορτώνει στον καθένα και στην καθεμιά μας. Αυτή η πολιτική είναι αναποτελεσματική και βεβαίως είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί δεν θέλουν να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ, ναι, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τώρα βέβαια, όπως για να είμαστε ειλικρινείς, κυρία Μανολάκου, έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από την Ευρώπη βεβαίως τα περισσότερα προερχόμενα. Διαφορετικά δεν ξέρω και ενδεχομένως πόσο καλύτερα θα ήταν ή χειρότερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, σέβομαι το γεγονός ότι εσείς θεωρείτε ότι, κυρία, δεν έχουν γίνει Βαρβά, αρκετά πράγματα. Θα σας πω κάτι, θα σας πω κάτι. Όταν συζητούσαμε τον περασμένο Δεκέμβρη τον προϋπολογισμό του 2022, mm-hmm, είχαν κόψει πάρα πολλά εκατομμύρια, κάπου 145 εκατομμύρια για τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Προσέξτε το, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ξέρετε, όπως είναι και τα ΕΣΠΑ, πηγαίνουν στους ιδιώτες, στους μεγαλοεπιχειρματίες. Λοιπόν, δεν θα φτάνει κάτω στο λαό. Και θα σας πω και θα, τελειώσω με αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και θα τελειώσω. Βγήκαν ορισμένα στοιχεία για την κατανάλωση φαρμάκων. Ναι. Ο ασφαλισμένος δίνει από την τσέπη του περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Γιατί όταν θα πάει να γράψει τη συνταγή, παραδείγματος χάρη, ενός φαρμάκου 12 ευρώ, πρέπει να δώσει και 10 ευρώ στον γιατρό. Λοιπόν, επειδή αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με άρα χρόνο, 22. Έχει αξίζει λοιπόν, να κάνουμε αυτή την κουβέντα του, με αυτή την πίεση του χρόνου. Αξίζει να το ξανακουβεντιάσουμε και με τον αντίλογο να τα βάλουμε όλα κάτω. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα πάντως απόψεις για τα βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Κυρία Μανολάκου, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μία λέξη μόνο για την διάλειμμα. Επικαιρότητα. Δεν μου επιτρέπεται από άποψη χρόνου και μόνο να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα. Κυρία Μανολάκου, να τα ξαναπούμε. Η επιτήρηση συνεχίζεται και με το μεσοπρόθεσμο. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.